Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και ξαναβρίσκομαι με τον κύριο Γιώργο Καρμπή από τις εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. Αφού διάφοροι φίλοι και σύντροφοι μου στείλαν mail για να συνεχιστεί η κουβέντα, συγκεκριμένα η Αναστασία, ο Αποστόλης, ο Γιώργος, ο Στάθης, ο Μίλτος. Και αν θυμάμαι μόνο εγώ, μόνο μία ερώτηση έχω γράψει εγώ για να κάνω στον κύριο Καρμπή. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη φιλοξενία. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από διάφορα θέματα περί αναρχισμού. Ο Μπούξιν είχε γράψει το βιβλίο «Κοινωνικός αναρχισμός» ή «Lifestyle αναρχισμός». Με αφορμή αυτό, μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς lifestyle και τι κοινωνικός αναρχισμός? Καταρχήν, να δούμε και τις συνθήκες που έγινε αυτή η διάκριση. Ο Μπούξιν είναι στην Αμερική. Η Αμερική είναι το ό,τι γίνεται στην Αμερική είναι η μήτρα των κατοπινών εξελίξεων. Δηλαδή αυτό το χάος που θεωρώ ότι επικρατεί σήμερα και νομίζω ότι υπάρχει, ξεκινά από την Αμερική. Ναι. Μια σύγχυση ιδεών, δηλαδή αναρχικός, είναι ανακατεμένος με την έννοια μηδενιστής, μυστικιστής, hippies, όλο αυτό το μείγμα, αυτό εννοεί ο Μπούξιν, lifestyle αναρχισμό. Ναι. Ένα μείγμα ανορθολογισμού με νεοκαταστασιασμό, νεομυστικισμό, νεοχιπισμό και όλα αυτά. Ωραία. Ένα καθόριστο μείγμα δηλαδή ιδεών, ασφαλώς αντιφατικών. Ο κοινωνικός αναρχισμός είναι ο κλασικός, η κλασική μορφή του κοινωνικού αναρχοκομμουνισμού, δηλαδή. Ναι. Η οποία είναι ένα κίνημα, ας πούμε, μια τάση του αναρχικού κινήματος που θέλει να συμβάλλει στη χειραφέτηση της κοινωνίας ως σύνολο. Δηλαδή στο να οθήσει τους ανθρώπους να αποτινάξουν το ζυγό της εξουσίας και να οργανωθούν συλλογικά. Μάλιστα. Επειδή στην απάντησή σας αυτή αναφερθήκατε και στον αναρχομηδενισμό, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ομάδες οι αναρχομηδενιστικές και ήθελα να σας ρωτήσω αν όντως αυτή η τάση περιλαμβάνεται μέσα στο αναρχικό κίνημα, στην αναρχική ιδεολογία και αν έχει προσφέρει κάτι ιστορικά. Νομίζω πως όχι. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει προσφέρει. Ως τάση καταρχήν εντάξει είναι αντιφατική. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι και αναρχικός και μηδενιστής. Το θεωρώ αντιφατικό εντελώς. Ναι. Ο μηδενιστής θέλει να καταστρέψει, δεν τον ενδιαφέρει μια άλλη κοινωνία. Ο αναρχικός θέλει μια άλλη κοινωνία. Δεν θέλει να καταστρέψει για να καταστρέψει. Μάλιστα. Θέλει να καταστρέψει, έχει δηλαδή ένα μηδενιστικό στοιχείο οπωσδήποτε ο αναρχισμός, αλλά στο ένα σκέλος εξίσωσης. Δηλαδή θέλει να καταστρέψει, αλλά θέλει να οικοδομήσει κάτι άλλο στη θέση του. Ο μηδενιστής δεν θέλει. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι... Ιστορικά δεν έχω κανένα παράδειγμα που να συνέβαλε σε κάτι, μάλλον ζημιές κάνανε. Μάλιστα. Μάλιστα και μηδενιστές σχεδιάζαν και κάποτε να δολοφονήσουν τον Κροπότκιν, ας πούμε. Ναι. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Είστε ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά και αν το ξέρω καλά, που εξέδωσε την κατήχηση του επαναστάτη, του Νετσάγεφ. Θεωρείτε τον Νετσάγεφ αναρχικό? Πρώτον, δεν την έβγαλα τυχαία στη συγκεκριμένη εποχή. Επειδή αντιλήφθηκα ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθει το καινούριο φρούτο, ήταν μοιραίο να έρθει δηλαδή με κάποιες συνθήκες που υπήρχαν, θεώρησα ότι έπρεπε να προλάβω και γι' αυτό το έβγαλα. Γιατί κατά βάση δεν είναι μόνο η κατήχηση, είναι η κριτική που είναι στο πρώτο μέρος. Ναι. Ο Νετσάγε φυσικά δεν είναι αναρχικός. Πρώτον, ο αναρχικός είναι συναισθηματικός άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι ψυχρός. Ο Νετσάγε είναι ψυχρός, λέει ο Παναστάτης. Δεν πρέπει να έχει συναισθήματα. Ένα. Δεύτερο. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ο Λένιν τον θεωρούσε πρότυπο επαναστάτη. Αρκεί αυτό. Μάλιστα. Μπαίνει το μεγάλο πρόβλημα, τι εννοούμε επανάσταση. Εδώ μπαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει και μεγάλη σύγχυση γύρω από αυτό. Για ένα μαρξιστή, λενινιστή είναι άλλο πράγμα η επανάσταση. Για ένα αναρχικό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ο ένας στοχεύει στην πολιτική επανάσταση. Να ανατρέψει δηλαδή μια τάξη πραγμάτων για να βάλει κάποια άλλη, η οποία κατά τη γνώμη του θα είναι καλύτερη ή καλύτερη. Για τον αναρχικό δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική επανάσταση. Ο αναρχικός είναι υπέρ της κοινωνικής επανάστασης. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να αλλάξει ένα κομμάτι της πραγματικότητας, είναι να αλλάξει όλη την πραγματικότητα. Είναι αυτό που έλεγε ο Ρεμπό, να αλλάξουμε τη ζωή. Ναι. Κάτι που εμψύχωσε και την κομμούνα. Ωραία. Θα κάνω τώρα μια ερώτηση που μάλλον θα έχει μακροσκελή απάντηση, γιατί είναι διάφορα πρόσωπα. Θα ήθελα να μου πείτε
να κάνετε τώρα μια σύγκριση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, διαφόρων ανθρώπων για τους οποίους είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη κουβέντα, αλλά δεν ήταν όλοι αυτοί συνολικά μαζί. Και είναι οι Προυντόν, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Μαλατέστα, Μπούκτσιν, Καστοριάδης και Τσόμσκι. Και θέλω να ρωτήσω, καταρχήν, τι πιστεύετε πως έχει προσφέρει ο καθένας, ο Προυντόν, ας πούμε. Πιστεύω ότι όλοι έχουν προσφέρει. Έχουν τη δική του συμβολή, ας πούμε, στην ριζοσπαστική σκέψη. Ο Προυντόν μπορεί να είναι ατελής, αλλά έχει βάλει θέματα τεράστια, ας πούμε. Πρωτόλιος, αλλά έβαλε για την ομοσπονδία, για την ιδιοκτησία, για τη συνεργασία των ανθρώπων. Έχει και πολλά προβλήματα, βέβαια. Έτσι. Κάθε άνθρωπος είναι προϊόν της εποχής του. Σωστά. Ο Προυντόν έχουν δίκιο οι μαρξιστές, αντιστοιχεί σε μια. Σε αυτό έχουν δίκιο στην κριτική του, εν μέρη, ότι αντιστοιχεί σε μια αγροτική κοινωνία, είναι προβιομηχανική κοινωνία. Για την εποχή του πάντως είναι πρωτοπόρος. Και το βιβλίο του, ας πούμε, το τι είναι ιδιοκτησία, είναι τρομερό βιβλίο. Ναι. Για τον Μπακούνιν. Ο Μπακούνιν είναι άλλη μεγάλη μορφή. Δεν είναι ακριβώς ολοκληρωμένος αναρχικός, είναι ένα μείγμα. Θα τον έλεγα αναρχοκολεκτιβιστή. Ήταν φοβερός, ας πούμε, αγωνιστικός, προφητικός. Δηλαδή, σαν σκέψη ήταν πολύ ανώτερος, προφητικά πάντα μιλώντας, προβλέποντας το μέλλον και από τον Μάρξ. Να. Δύο υπομνήσεις. Ο Μάρξ έλεγε ότι η επανάσταση θα γίνει στη Γερμανία, επειδή είναι χι-χι-χι, μπλα-μπλα, είναι πειθαρχημένοι οι άνθρωποι κλπ. Ο Μπακούνιν είπε, το άστρο της επανάστασης θα λάμψει πάνω από τη Μόσχα και θα γίνει ένας φάρος που θα φωτίζει μια απελευθερωμένη ανθρωπότητα. Τρομερό εκείνη την εποχή, έτσι, η πρόβλεψή του. Εν συνεχεία, προβλέπει τη γραφειοκρατία. Λέει ότι τους εργαζόμενους θα αντικαταστεί μια τάξη διανοουμένων, έτσι φοβερό, που θα τους αρνηθεί την ελευθερία τους. Δηλαδή προβλέπει την άνοδο της γραφειοκρατίας. Σε ανύποπτες εποχές, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο. Και εκεί είναι το μεγαλείο της σκέψης του. Απ' την άλλη, η σκέψη του ήταν ανολοκλήρωτη και γι' αυτό δεν έδωσε κανένα ολοκληρωμένο έργο, γιατί ήταν από επανάσταση σε επανάσταση. Και από φυλακή σε φυλακή. Φυλακή σε φυλακή ήταν εντάξει. Ναι. Ας πούμε το σημαντικότερο έργο του είναι η κουνητογερμανική αυτορία και η κοινωνική επάνωση που δεν έχει δυστυχώς επιτευχθεί ακόμα η έκδοσή της, το οποίο ήταν ένα ολοκλήρωτο. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό έργο. Ένα κομμάτι του είναι το Θεός και Κράτος. Το καλύτερο φιλοσοφικό του έργο. Για τον Κροπότκιν μου είχατε πει και την προηγούμενη φορά. Θέλετε να προσθέσετε. Ο Κροπότκιν θεωρώ ότι είναι ο ιδρυτής του σύγχρονου αναρχισμού, δηλαδή. Είναι μια μορφή ορθολογικού αναρχισμού, ξεφύγει από τις προκαταλήψεις και από τις μυθοποιήσεις. Είναι προσγειωμένος χωρίς να πάει να είναι και ρομαντικός. Η σκέψη του είναι πολύ βαθιά, έχει αντιληφθεί σε βάθος το τι είναι εξουσία και την έχει αναλύσει. Σε εποχές ανύποπτες είπε και εμείς να ανέβουμε στην εξουσία θα είμαστε το ίδιο, με την έννοια ότι δεν σημαίνει τίποτα ότι οι άνθρωποι ακόμα και καλές προθέσεις να έχουν θα συντριβούν όταν μπουν σε ένα μηχανισμό εξουσίας. Και έδωσε την πιο ολοκληρωμένη μορφή του σύγχρονου αναρχισμού, τον αναρχοκομμουνισμό. Δεν νομίζω ότι προχώρησε πολύ περισσότερο θεωρητικά ο αναρχισμός. Ναι. Είμαι μόνο με ένα σύγχρονο Κροπότκιν, είναι ο Μπούκτσιν. Προχώρησε τις ιδέες του Κροπότκιν. Φαίνεται μου πείτε. Μέχρι την εποχή βέβαια που παραμένει αναρχοκομμουνιστής. Γιατί μετά έκανε μια μίξη με τον μαρξισμό στο τέλος της ζωής του, η οποία είναι αμφίσιμη. Για τον Μαλατέστα, τι θα λέγατε. Ο Μαλατέστα είναι στη θεωρία του, στην ίδια σειρά με τον Κροπότκιν. Ανήκει στην αναρχοκομμουνιστική σχολή, στην οποία ανήκω και εγώ βέβαια. Ναι. Θεωρώ την πιο ολοκληρωμένη μορφή του αναρχισμού και συγκεκριμένη. Ναι. Ήταν αγωνιστικός. Το εκπληκτικό με αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι ήταν πολύ σαφής. Τα πιο δύσκολα νοήματα μπορούσε να τα αποδώσει εύκολα. Ήταν εύληπτος και μπορούσε να κουμπίσει τον άλλο. Άρα. Δεν είχε ξύλινη γλώσσα, δεν ήταν πολιτικά της. Και ο Κροπότκιν το είχε αυτό, αλλά ο Μαλατέστα το πέτυχε ακόμα περισσότερο. Άρα από αυτούς που σας έχω αναφέρει μέχρι τώρα που έχετε μιλήσει, μάλλον τον θεωρείτε τον πιο εύληπτο, τον πλέον εύληπτο, φαντάζομαι. Ναι. Νοηματικά, ας πούμε. Ναι. Ο Καστοριάδης. Ο Καστοριάδης, η συμβολή του είναι μεγάλη, διότι γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ αναρχισμού, αν και δεν το ήθελε αυτός ή δεν το επιδίωξε, ούτε το έδειξε. Ναι. Γιατί έχει κατακλέψει τον αναρχισμό χωρίς να τον αναφέρει ποτέ, ας πούμε. Οι αναφορές του είναι μόνο οι συμβουλιακοί κομμουνιστές, ο Πάνεκου που σωστά είναι, εντάξει, τους ΕΠΑ, έχει κατακλέψει και τον αναρχισμό, δεν τον αναφέρει. Ως προς το έργο του, πιστεύω ότι το σημαντικό ήταν το πρώτο μέρος του έργου του,
διότι ήταν μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, ήταν σε οργάνωση ο Σοσιαλισμός, η Βαρβαρότητα, ήταν μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε και είναι πιο πραγματιστής εκεί πέρα. Δηλαδή αποκρίνεται στην πραγματικότητα και είναι και πιο εύληπτος. Ναι. Όσο απομακρύνεται από τα κοινωνικά δρόμενα που γίνεται ψυχαναλυτής και αυτά, αρχίζει και φεύγει λίγο. Ναι. Έχει μια αξία το θεωρητικό του έργο, δηλαδή η φαντασιακή θέσμηση είναι εκπληκτικό έργο. Αλλά αρχίζει και ο βερμπαλισμός, αρχινάμε οι νεολογισμοί, αρχινάμε το επαναστατικό σχέδιο γίνεται επαναστατικό πρόταγμα. Ναι. Δηλαδή πράγματα ταυτόσιμα που αποδίδονται αλλιώς. Ξαφνικά φεύγει προς την αφαίρεση, από το συγκεκριμένο πάει προς την αφαίρεση. Εκεί πέρα μας τα χαλάει. Η σημαντική συμβολή του είναι πάντως που ότι γεφύρωσε σαν κατανόηση την αναρχική σκέψη με τον μαρξισμό. Μάλιστα. Και ανέπτυξε πολύ η θεωρία των εργατικών συμβουλίων, ειδικά στο πρώτο μέρος, που είναι πολύ σημαντική. Ωραία. Και τελευταίος είναι ο Τσόμσκι. Για τον Τσόμσκι τι λέτε? Ο Τσόμσκι είναι μια πολύ περίεργη προσωπικότητα. Είναι πολύ ιδιότυπος αναρχικός. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι αναρχοσυνδικαλιστής. Ενώ δεν είναι εργάτης, δεν έχει σχέση, είναι λίγο περίεργη η αντίληψη του. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να προσεγγίζει έτσι νεοφιλελεύθερες θέσεις, όχι νεολιμπεραλιστικές για αυτόν, αλλά φιλελεύθερες θέσεις που απέχουν από τον αναρχισμό. Είναι λίγο περίεργος. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάντως. Και ως ανάλυση δηλαδή, του αμερικάνικου υπεριαλισμού και του μηχανισμού, ας πούμε, της σύγχρονης εξουσίας είναι εκπληκτικός. Ας πούμε, ένα βιβλίο του είχα βγάλει, Βιομηχανία κατασκευής υπηκών, μας δείχνει ότι το παραμύθι της νέας παγκόσμιας τάξης, δηλαδή της ενοποίησης του κεφάλου σε παγκόσμια κλίμακα, είναι μια συνωμοσία την οποία την καταγράφει από τότε. Ποια οργάνωση το στείνει το παραμύθι και από πότε στείνεται όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και εκεί είναι σημαντική η παρουσία του. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι με αφορμή αυτό που είπατε, ότι έχει καταγράψει μια συγκεκριμένη συνωμοσία. Ταιριάζει σε κάποιον αναρχικό ή που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο να εμπλέκεται σε θεωρίες συνωμοσίας και αν ναι, μέχρι ποιου σημείου? Μάλιστα. Σοβαρό ερώτημα, επίκαιρο και πολύ μεστό. Υπάρχουν δύο σκέλη στο ερώτημα. Έτσι. Η συνωμοσία είναι πώς τη βλέπεις. Είναι δύο οπτικές. Η μία είναι μυστικιστική, δηλαδή κάποιες αόρατες δυνάμεις απεργάζονται την κατατροπή του ανθρώπου, της ανθρωπότητας. Ναι. Μπορείς ξαφνικά να τις κατονομάσεις και να λες οι Εβραίοι, οι Μασόνοι, έτσι αφηρημένα, σκοτεινές δυνάμεις, για τους παπάδες οι δυνάμεις του κακού, ο διάβολος, η οποία είναι η μεταφυσική αντίληψη. Αυτή είναι αρμόζει σε παπάδες, σε φασίστες, έτσι είναι μια εντελώς μεταφυσική, εντελώς εξωπραγματική. Σίγουρα η κοινωνική εξέλιξη είναι ο βασικός άξονας είναι πάλι των τάξεων. Σωστά. Όμως, εκεί μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Απ' τη μία είναι η μυθολογία αυτών. Απ' την άλλη έχουμε την επαναστατική μυθολογία. Οποιοςδήποτε πει περί συνωμοσίας είναι αστυνομική αντίληψη ιστορίας, μεταφυσική και τέτοια. Αν πάρουμε την ιστορία έτσι και την εξετάσουμε, είπα πάντως σαν κεντρικός άξονας, εντάξει εκεί πάλι δεν το συζητάμε, στο επίπεδο της μορφής. Η ιστορία δεν είναι, αν το δεις μορφικά, μια ιστορία συνωμοσιών. Τι εννοώ? Ναι. Η άρχουσα τάξη δεν συνωμοτεί η εκάστοτε να ρίξει μια άλλη άρχουσα τάξη και να πάρει τη θέση της. Συνωμοτεί. Δεν της λέει τι ωραία που είστε. Παρακαλώ περάστε από το παρασκήνιο της ιστορίας να περάσουμε εμείς. Έτσι, πάντα συνωμοτικά και πραξικοπηματικά. Μία πλευρά. Όταν επικρατήσει αυτή η άρχουσα τάξη δεν συνωμοτεί να διατηρήσει την εξουσία της. Αν δεν είναι έτσι, τι είναι, τι ρόλο παίζουν οι μυστικές υπηρεσίες και το βαθύ κράτος? Κυβερνάει η εκάστοτε κυβέρνηση των κλόουν, τον εκάστοτε κλόουν. Ναι. Το βαθύ κράτος. Και αν είναι μυστικές υπηρεσίες, γιατί είναι μυστικές? Είναι στο σκότος, άρα συνωμοτούν. Έτσι δεν είναι? Ναι. Για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Δεν λένε στον κόσμο τι ωραία είμαι, εγώ θα σε κάνω πραξικόπημα αύριο. Έτσι, υποτίθεται ότι είναι για να προφυλάσσουν τα δημοκρατικά δικαιώματα και όλα τα παραμύθια τα άλλα της αστικής φιλολογίας. Επίσης η άλλη πλευρά, η πλευρά του καταπιεζόμενων. Οι καταπιεζόμενοι τι κάνουν? Λένε στην άρχουσα τάξη, παρακαλώ φύγετε γιατί θέλουμε να ανέβουμε στην εξουσία. Συνωμοτεί για να τους ανατρέψει. Άρα στο επίπεδο της μορφής υπάρχει και δεν είναι μεταφυσικό. Ναι. Η Χούντα δεν συνωμότησε. Ετοιμαζόταν στην περίοδο πριν από την πρώτη δικτατορική να γίνουν εκλογές. Φυσικά σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς. Έχουμε δύο συνωμοσίες.
τη συνωμοσία του ΙΔΕΑ και τη συνωμοσία των Χουντικών, που τελικά επικράτησε. Αυτό τι ήταν, συνωμοσία δεν ήταν? Στη νύχτα, κρυφά δεν ήταν? Ναι. Η συνωμοσία των νήσων του Μπαμπέκτη ήταν. Οι Μπολσεβίκοι τι κάνανε, είπαν στον Τζάρο φεύγα, είπαν στον Κερένσκι παρακαλώ αποχωρήστε από τα ανάκτορα. Ναι, σίγουρα όχι. Πού είναι το μεταφυσικό στοιχείο σε αυτό το πράγμα? Γι' αυτό όλο τους κινδύνους από τη μεταφυσική στο εξωπραγματικό. Μια άλλη μεταφυσική δηλαδή, επαναστατική, που είναι εξίσου λάθος. Άρα ο διαχωρισμός είναι αυτός που θέσατε πριν από λίγο. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολλοί, ή πολλοί τέλος πάντων, είναι αρκετοί, που μου φαίνεται μερικές φορές ότι κοιτάνε το δέντρο και χάνουν το δάσος. Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή γίνονται. Δεν βλέπουν το από πίσω αυτό που πάτε, ας πούμε, την ταξική πάλι, γιατί μπορεί να γίνει συνωμοσία. Και επικεντρώνονται μόνο στη συνωμοσία, ως γεγονός. Αυτό μπορεί να γίνει, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι σε εποχές κρίσεως. Οι εποχές κρίσεως είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι οι εποχές που η άρχουσα τάξη και το κεφάλαιο κάνει ολομέτωπη επίση αντίον της κοινωνίας, δεν αντίον της εργατικής τάξης. Ναι. Όπως σήμερα. Τι έγινε, μια ολομέτωπη επίση αντίον της κοινωνίας. Θα σαρώσουν τους πάντες και τους καπιταλιστές ακόμα. Mm. Και μετά το κουκουέ θα ψάχνει να βρει εργάτες και εργοδότες. Έτσι, οι οποίοι τελειώνουν. Εκείνο το πρόβλημα. Όταν λοιπόν έχει δέσει μια ολομέτωπη επίθεση σε όλα τα επίπεδα, λέει ψυχολογικό, οικονομικό κλπ., τρελαίνεσαι. Αν δεν είσαι και έτοιμος και σε πιάσουν και στον ύπνο, τρελαίνεσαι. Αναγκαστικά ο φόβος σου, η απόγνωσή σου σε στρέφει σε μη ορθολογικές διεξόδους. Να γιατί ανθούν οι μυστικιστικές θρησκείες. Πάρα πολλοί κόσμοι στρέφουν στον μυστικισμό γιατί βγαίνουν υπαρξιακά προβλήματα. Αυτό γίνεται πάντοτε σε εποχές κρίσεων, ας πούμε. Ναι. Που είπα πως μεταφράζεται πολιτικά. Ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου και της εξουσίας αντίον της κοινωνίας. Όχι αντίον μιας τάξης. Μια που μιλούσαμε για συνωμοσιολογία πριν, και επειδή προχθές ή παραπροχθές, από ό,τι θυμάμαι, ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής μέσα στο κοινοβούλιο αναφέρθηκε στα πρωτόκολλα των σοφών της ΙΟΝ. Και επειδή γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, χρόνια για αυτό το θέμα, μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας γύρω από αυτό? Όπως είπα και προηγουμένως, σε εποχές κρίσεως και βγαίνουν υπαρξιακά προβλήματα, οπότε κάποιοι αναζητούν ανορθολογικές λύσεις. Οι φασίστες είναι γνωστό τότε. Έχουν βρει την καραμέλα των Εβραίων, σεισμός γίνεται, Εβραίος είναι από πίσω. Έτσι. Σε αυτό το ρόλο έχει παίξει και το πρωτόκολλο των Σοφών Σιών. Οι Εβραίοι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς λόγω της... είναι μακρά ιστορία. Μετά την, όταν έφυγαν οι Εβραίοι κυνηγημένοι, γίνανε γύρισανε σε όλο τον κόσμο. Με αποτέλεσμα υπάρχει μια πραγματική βάση ως το εξής, ότι πολλοί για να επιβιώσουν, έτσι, γινόντουσαν χαφιέδες των αρχόντων ή το κογλύφι, εξ ανάγκης. Αυτό πέρασε διάφορες χώρες και αυτό το πραγματικό γέννησε ένα μίσος. Όταν γινόντουσαν εξεγέρσεις, ξέσπαγε ο κόσμος πάνω τους, γιατί σε πραγματική βάση όμως. Mm. Αυτή η πραγματική βάση με την πάροδο του χρόνου πέρασε. Και άσε να χρησιμοποιούν οι εξουσίες τους Εβραίους σαν από διοπομπαίο τράγο. Σεισμός γίνεται, οι Εβραίοι είναι. Σε αυτή τη λογική το κάνουν και οι φασίστες. Mm. Όσον αφορά τα πρωτόκολλα τώρα, υπάρχει πολύ μύθος και μυστήριο. Η τυπική ιστορία είναι ότι κάποιος Έργιος Νείλος εισέδησε στα άδυτα των σοφών της Ιών και τους έκλεψε τα πρωτόκολλα. Αυτό είναι παραμύθι. Υπάρχει και ο άλλος μύθος ότι τα έφτιαξε η Οχράνα του Τσάρου. Εγώ το είχα διαβάσει από πολύ μικρός και γενικά δεν με έπειθαν οι δύο εκδοχές. Δεν με έπειθε η πρώτη εκδοχή, ο μυστηριώδης και σούπερ μανίλος, αφού ήταν τόσο ισχυρή αυτή πως έκλεψε τα πρωτόκολλα, και η Οχράνα πως έγραψε ένα τέτοιο πράγμα. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι καμιά αστυνομία ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο πράγμα, πρώτον, ποτέ δεν φτιάξανε μια αστυνομία ένα αληθοφανή. Μόνο αληθοφανή κείμενα που πάλι μπάζουν. Και πόσο μάλλον η Οχράνα που μπροστά της ήταν η Επανάσταση του 5. Δεν μυρίστηκε την Επανάσταση του 5, δεν πήραν χαμπάρι και μυριστήκαν τι θα γίνει στον πλανήτη μετά από 100 χρόνια, ξέρω εγώ. Οπότε ο γρίφος αυτός με απασχολούσε πολλά χρόνια. Ας πούμε, κάποτε ανακαλύφθηκε ο μύθος. Βασικά όλα αυτά προέρχονται από το βιβλίο ενός αναρχικού εν είδη πολιτικής φαντασίας, στο οποίο όμως το πήρε η Οχράνα, το βρήκε, το παραχάραξε, έγραψε εκεί που έλεγε ως επαναστάτες, έβαλε Εβραίοι και τελείωσε. Και αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πλευρά του ζητήματος. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει, επειδή αυτό ήταν ένα μυθιστόρημα. Αν το κοιτάξεις, θα δεις ότι τα περισσότερα από αυτά που λέει έχουν γίνει σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες δυνάμεις δεν το χρησιμοποίησαν να τις εφαρμόσουν. Ποιες είναι αυτές, σερσέ. Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να ψάξει.
Ναι. Θα επισημάνω μια πολύ σημαντική κουβέντα. Σε μια εποχή έτσι πριν από το 1900 που δεν είχε βεβαιωθεί τηλεόραση, τα πρωτόκολλα λένε θα τους καταστρέψουμε την ικανότητα να σκέπτονται. Θα τους μάθουμε να σκέπτονται με εικόνες. Η τηλεόραση δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, απαντώντας στην ερώτησή μου περί του τρόπου που μπορούμε να διαβάζουμε την κλασική, τους κλασικούς του αναρχισμού, δηλαδή είτε στατικά είτε δυναμικά, και χωρίς βέβαια ταυτόχρονα να χάνουμε την ουσία του αναρχισμού, μου είχατε απαντήσει ότι αυτό γίνεται αλλά δύσκολα και κάποιοι νομίζουν ότι νεωτερίζουν, ότι οι κλασικοί είναι ξεπερασμένοι, οπότε τους ξεπερνάνε, αλλά είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το γράμμα μπορεί να το ξεπεράσει, την ουσία όχι. Άμα ξεφύγεις από τις αρχές σου, είσαι κάτι άλλο πλέον και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Μπορείτε να μου αναλύσετε με ποιο τρόπο συμβαίνει αυτό, τι εννοείται δηλαδή, πώς συμβαίνει? Το πράγμα είναι πολύ απλό. Κάθε πράγμα διαβάζεται στην εποχή του. Ναι. Όπως και κριτική προσωπικότητων, ας πούμε, είτε μαρξιστών, είτε αναρχικών ή άλλων επαναστάτων, πάντα θα τους δεις στην εποχή τους. Δεν μπορεί να τους δεις με τα κριτήρια 100 ετών πίσω ή 100 ετών μπροστά. Πάντα θα τους κρίνεις με την εποχή τους. Ως προς τον αναρχισμό ή και κάθε ρεύμα, ας πούμε, πολιτικό, για να πεις ότι ανήκω σε αυτό το ρεύμα, σημαίνει κάτι, ότι αποδέχεσαι κάποιους θεωρητικούς που στηρίξαν αυτό το ρεύμα και μια ιστορική εξέλιξη. Δηλαδή ένα κίνημα και μια θεωρία. Εάν δεν τα ασπάζεσαι αυτά, μπορεί να αλλάξει ταμπέλα. Ναι. Δεν είσαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο νεωτερισμός τι σημαίνει? Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν σημαίνει μηχανιστικά το διάβασα κάτι που ανοίξει το 10ο αιώνα, ισχύει και τώρα μπορεί να μην ανήκει. Ο Προυντόν είπε η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Σήμερα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πει στον άλλον το σπίτι, έχει σπίτι, άρα είσαι αντιδραστικός, είσαι αστός. Εκείνη την εποχή όμως, το αν είχε σπίτι, ήσουν αντιδραστικός. Γιατί δεν έχεις τα λεφτά ούτε καμία δυνατότητα να έχεις ένα σπίτι. Ναι. Βλέπεις, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι. Αν το δεις λοιπόν στατικά είναι λάθος. Αν θα το δεις πάντοτε, πάντοτε στα πλαίσια της εποχής κάθε θεωρία, κάθε θεωρητικού και ταυτόχρονα είναι, υπάρχει ένα όριο βασικών αρχών, ένα πλαίσιο που δεν μπορείς να είσαι. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα εγώ είμαι ο σωστός και εσύ είσαι λάθος. Έτσι. Αυτά μπορώ όμως να σου πω ότι δεν είσαι έτσι. Ναι. Αρνητικά μπορώ να σου το πω. Δηλαδή δεν μπορεί να λες αναρχικός και να λες ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτοδικαίωση είσαι εκτός αναρχισμού. Μάλιστα. Και έχουμε πάρα πολλά σύγχρονα φαινόμενα. Ναι, σωστό είναι. Δηλαδή αν αρνείσαι πάλι όλη την παράδοση και λες εμένα μ' άρεσε ο Μπακούνιν και δεν μ' αρέσει κανένας άλλος, δεν είσαι αναρχικός. Δεν γίνεται επιλεκτικά. Ή το δέχεσαι αυτό, που δεν σημαίνει το δέχεσαι σαν παπάς, ας πούμε, ο Μάρξ, ο προφήτης ή ο Πάπας. Κριτικά θα το δεις. Ο καθένας είναι κριτικά. Υποτίθεται ότι όταν είσαι αναρχικός δεν είσαι πίστευε και μη ερεύνα. Ερευνάς και μετά πιστεύεις. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι για κάποιους όρους. Οι τρεις είναι πολύ γνωστοί, ο τέταρτος νομίζω έχει προκύψει τώρα τελευταία, νομίζω. Θεωρητικά διαφέρουν οι όροι αναρχικός, αντιξουσιαστής, ελευθεριακός. Και ο τελευταίος που σας είπα είναι αυτός του αναρχιστή, ας πούμε για τους τρεις πρώτους. Το ελευθεριακός είναι μια αμφίσιμη, δηλαδή αναρχική κλασική λέγανε ελευθεριακή, στην Ισπανία λέγανε ελευθεριακός κομμουνισμός, εισέντε, ας πούμε. Εγώ τα βλέπω το ελευθεριακός με το ότι είναι αμφίσιμο. Το αντιεξουσιαστή με το αναρχικός είναι μια πιο διακριτή. Σηματοδοτεί είναι αυτό το θέμα της παράδοσης που είπα. Οι αντιεξουσιαστές, και αυτοί πάλι είναι μη περίεργοι, αλλά έτσι εγώ θα σου βάλω συμβατικά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Οι αντιεξουσιαστές είναι αυτοί που έχουν μαρξιστική παράδοση. Μπορεί να είναι καταστασιακοί, να είναι συμβουλιακοί κομμουνιστές, οι οποίοι προσεγγίζουν πολύ τον αναρχισμό βέβαια. Ως προς τα. Είναι πολύ κοντά. Απλώς έχουν διαφορετική παράδοση. Η παράδοση δεν είναι ο Μπακούνι και ο Κροπότη, είναι ο Πάνεκουκ, ο Μάρξ βέβαια αρχικά. Ναι. Σαφώς είναι αντιλενινιστές, σαφώς είναι αντικρατιστές. Είναι πολύ κοντά στους αναρχικούς. Ναι. Και πολλές φορές οι αναλύσεις τους πολύ κανανότεροι. Ναι. Ο αναρχισμός έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, όχι για όλους, ούτε σαν θεωρία. Δεν έχουν πάρει πάρα πολλές φορές δηλαδή οι αναρχικοί, ήταν βολονταριστές και δεν πήραν υπόψη τις συνθήκες. Mm. Που είναι πολύ λάθος, γιατί αν δεν τις λαμβάνεις υπόψη στην ανάλυση σου, πέφτεις σε λούμπα και πέφτεις και σε. Και σε θανάσιμη παγίδα. Mm. Πέρα από την αντίφαση μπορεί να πέσει σε παγίδα θανάσιμη. Mm. Που είναι λάθος. Δηλαδή δεν είναι, κάθε εποχή ας πούμε δεν είναι όριμη για επανάσταση ή κάθε στιγμή. Ναι. Mm.
Εάν δεν το δεις αυτό, αυτοκτονείς. Για τον όρο αναρχιστής. Ο όρος αναρχιστής είναι, εντάξει, αστείος μου φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει δειλεί κάτι. Υποδειλεί προφανώς τον άνθρωπο ο οποίος έχει ψευδή συνείδηση. Το λέω τώρα με μαρξιστική έννοια, ότι είναι ιδεατός, δηλαδή αυτό που φαντάζεται το βλέπει σαν μπανάκια και δεν το εφαρμόζει στην πράξη. Ναι. Γίνεται και αυτό. Κάποιος είναι φετιχιστής. Μάλιστα. Θεωρεί τον παράδεισο και αυτό, όπως οι μαρξιστές μετά από, οι ελληνιστές μετά από χιλιάδες χρόνια θα γίνει ο παράδεισος, έτσι έφυγε ο παράδεισος των χριστιανών από τον ουρανό και θα γίνει στη γη. Έτσι και αυτοί φαντάζονται ότι η αναρχία είναι το όνειρο. Ναι. Ένα όνειρο που το περνάνε για πραγματικότητα. Ή ότι θα γίνει μόνο ότι και εγώ συνεχίζω τη ζωή μου, δεν μετέχω, είμαι ιδεατά εκεί πέρα, αλλά... Ναι. Αυτό το είδος ψευδού συνείδησης προφανώς υπονοούν με τον όρο. Τον όρο αναρχιστής. Αναρχιστής. Είχατε πει στην προηγούμενη κουβέντα μας, ελευθερία σημαίνει να ελέγχεις την τύχη σου, να μην καθορίζεις από τους άλλους, να μην είσαι εξαρτημένος. Πρακτικά, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν θεωρητική η ρίση, έτσι. Ναι, ναι. Υπόθεση εργασίας ήταν. Βασικά δεν μπορείς να, σε απόλυτο βαθμό να ελέγχεις τον εαυτό σε μια κοινωνία καπιταλιστική. Το θέμα όμως μπορεί να κάνεις τις μικρές σου επαναστάσεις και τις μικρές σου αποεξαρτήσεις. Για παράδειγμα, εγώ δεν ήθελα να μπω στη μισθωτή εργασία. Ούτε να εξουσιάζω, ούτε να εξουσιάζουμε. Θα μπορούσα λόγω πτυχίων να ήμουν σε μια θέση μιας εταιρείας, να βγάζω πάρα πολλά λεφτά ή ακόμα και στην πιο χειρότερη περίπτωση, με βάζω το πτυχίο να πάω δημόσιος υπάλληλος. Θα ήμουν 55 χρονών, δηλαδή εδώ και 12 χρόνια, με μια τεράστια σύνταξη λόγω πανεπιστημιακών πτυχίων και με ένα εφάπαξ με ένα πεντάρι. Άλλο αν πέφτουνε τώρα, τότε έπαιρνε τρομακτικά λεφτά. Ναι. Ένα πεντάρι. Ένα εφάπαξ τρομερό, πέρσι ένα πεντάρι τότε. Και τώρα να κάθομαι στην παραλία, ας πούμε. Ναι. Προτίμησα όμως την ανεξαρτησία. Ναι. Δεν ήθελα να ελέγχομαι. Είναι μια μικρό... Τις μικροεπαναστάσεις που μπορεί να κάνεις σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Αλλιώς η απελευθέρωση είναι συλλογική. Δεν μπορεί να γίνει ατομικά. Ναι. Τα άλλα είναι ουτοπία, ας πούμε. Εκτός αν πας στο βουνό και τρως τριφύλια, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για την ελευθερία που μπορεί να πραγματοθεί συλλογικά, έτσι. Πώς μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό? Δηλαδή, δεν είπα να μου πείτε ακριβώς πώς θα γίνει, τι πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι. Είναι μονόδρομος. Επανάσταση. Επανάσταση. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ειρηνικά δεν γίνεται. Ούτε έγινε, ούτε θα γίνει ποτέ. Μάλιστα. Μόνο όταν το ατομικό θέλω γίνει συλλογικό θέλω. Βέβαια, τα ατομικά θέλω διαφέρουν μεταξύ τους. Ναι, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα των αναγκών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοινωνία μικροαστών που τους καλλιεργήσανε, έτσι, να θέλουν το αμαξάκι τους, το κινητό τους, το εξοχικό τους και χίλια δυο μπιχλιμπίδια αστικά, τα οποία έτσι τους καλλιεργήσανε. Ξαφνικά τους τα κόβουνε. Κάποια στιγμή θα έρθει η πραγματικότητα και θα πει, εσύ θα ταυτιστείς λόγω ανάγκης. Γιατί δεν θα μπορεί να τα κάνει τα μπιχλιμπίδια. Του θα κόψαν τα μπιχλιμπίδια. Άρα η ανάγκη θα αναγκάσει τους ανθρώπους να προσεγγιστούν. Ναι. Και ο ατομισμός θα απαγορεύσει θέση του. Αναγκαστικά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν το λέω με την μαρξιστική έννοια. Ότι θα γίνει έτσι καλύτερα. Του ιστορικού νόμου το λέει το μέλλον ανοίξει συνεργάτη. Κοιτάξτε, θέλει, δεν θέλει. Ή των καταστασιακών που την πατήσαν και είπαν το σύμπαν ανοίξει τα εργατικά συμβούλια. Αυτά μπορεί να ανοίξει κατσαρίδες, γιατί άμα γίνει πυρηνικό σχόλιο, τελειώσαμε. Αλλά λόγω ανάγκη θα αναγκαστούν. Είναι μοιραίο δηλαδή. Μάλιστα. Πόσα εγώ θα μπορούν να πεινάνε μόνα του και να ταλαιπωρούνται? Δεν είναι. Κατά ανάγκη είναι η αρχή τη πραγματικότητα που θα του οδεί πέρα από ιδεολογίε και από μπουρδε. Θέλω να πάμε λίγο στα εγχώρια, στα του χώρου. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει εγχώριο αναρχικό κίνημα. Γιατί το κίνημα φαντάζομαι ότι έχει κάποιες προϋποθέσεις για να υπάρχει. Φοβάμαι πως όχι. Όχι. Με τα λύπης μου το λέω. Γιατί πιστεύετε ότι δεν υπάρχει? Πρώτον, κοινωνικοί λόγοι, ότι είναι ένα μηδενιστικό πνεύμα διατρέχει όλη την κοινωνία. Παθητικότητα, διαφορία, μηδενισμός. Δηλαδή φτάσαμε κάποτε ο Έλληνας που ήταν ο ιδιοκτήτης, έτσι, που ήταν ισχυρό το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Έχω ακούσει τώρα ακόμα και συντηρές, λένε άμα ένας μας τα πάρουν τα σπίτια.
Δηλαδή κάτι που δεν θα το φανταζόμουν σε άλλη περίοδο, δεν υπήρχε περίπτωση. Ζωά σα σκότωνε για το σπίτι του. Στον εμφύλιο σκοτώνανε και καρφώνανε να του σκοτώσουν για τα αντίπαλα μέρη για ένα μέτρο γη, α πούμε. Δηλαδή αυτή η παθητικότητα και ο μηδενισμό είναι μοιραίο να δημιουργήσουν αντίστοιχα ρέματα. Και στου πολιτικού χώρου. Δεν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ισχυρό μηδενιστικό κίνημα, α το πω έτσι. Ναι. Όσο μπορεί να κίνημα στην Ελλάδα, το οποίο είναι μεγαλύτερο από όλη την Ευρώπη. Αν μαζέψουν μηδενιστές Ευρώπης, δεν είναι σαν τους μηδενιστές Αθήνας, έτσι και της Ελλάδας. Αυτό δεν είναι τυχαίο όμως. Ένα. Δεύτερον, επειδή καλλιεργείται ένας ατομισμός, ο αναρχικός χώρος τι είναι? Ένα υποσύνολο μιας κοινωνίας. Το γενικότερο πνεύμα της κοινωνίας αντανακλάται και στο χώρο. Δεν είσαι σαν από άλλο πλάνο, στο Σύριο, ας πούμε. Εδώ είσαι. Όταν λοιπόν αυτή η κοινωνία, έτσι που σημαίνει ατομιστική, άσε τον άλλο, οι μαμάδες το γνωστό, άσε τον κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα ή όλα αυτά τα παραμύθια, τα γνωστά, είναι μοιραίο να επηρεάσει και το χώρο. Λέει το παιδάκι που γεννήθηκε από αυτή την οικογένεια, εντάξει, εξεγείρεται, θέλει να είναι στον αναρχικό χώρο, νιώθει αναρχικός, αλλά δεν πάει να φέρει και τις καταβολές της οικογένειάς του, ας πούμε. Δεν είναι από άλλο πλανήτη. Αυτό λοιπόν καθιστά πολύ δύσκολη την ιδέα του οργανώτικη, ενώ υπάρχει σαν ανάγκη. Και γίνονται πολλές φιλότιμες προσπάθειες από κάποιους συντρόφους τώρα. Και εγώ είμαι πολύ θετικός απέναντι σε αυτό. Στην οργανωτική ανάγκη. Βέβαια. Ναι. Είναι αναγκαιότητα και είναι και ολοκλήρωση ενός κινήματος. Δεν είναι να λέμε ιστορίες για άγρια φίδια. Ναι. Και σε μια εποχή ισχυροποίηση του κράτους και οργανωμένης επίθεση, πρέπει να είσαι οργανωμένος για εσύ. Αλλιώς δεν θα αντέξεις. Μια και λέτε για την οργάνωση του χώρου. Πολλοί λένε πως αν ο αναρχικός χώρος οργανωθεί πολιτικά, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να καταλήξει σε ένα ιδιότυπο κουκουέ. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι, είναι μπουρδα αυτό. Ναι. Είναι μπουρδα. Το πρόβλημα όμως είναι τι δομές βάσεις, έτσι. Ώστε να μην καταλήξει σε ένα ιδιότυπο κουκουέ. Πάντοτε έχεις τις ασφαλιστικές δικλείες. Αν δεν τις βάλεις, φυσικά θα καταλήξει ένα κουκουέ. Μοιραίο, δεν είναι? Ναι. Εάν κάποιοι δεν συμμετέχουν, αυτό το φαινόμενο που έχουμε παρατηρήσει 20 ετίες τώρα. Στα αμφιθέατρα μαζεύονται, μιλάνε οι ίδιοι άνθρωποι και οι άλλοι από κάτω παθητικά ακούνε. Δεν γίνονται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν συμμετέχεις, η αναρχία είναι πράξη, δεν είναι θεωρία. Εάν δεν υπάρχει συμμετοχή όλων, είναι παραμύθι τότε, δεν είναι. Και δυστυχώς υπάρχουν και άτυπες ιεραρχίες τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, όπως είπα και πριν και την πρώτη φορά, είναι θέμα αριστερών, έτσι που έχουν μπει, μεταλλαγμένων αριστερών που είναι στον χώρο. Από εκεί προέρχονται οι. Έτσι, πέρα από το κοινωνικό περίγυρο και την περιραίουσα ατμόσφαιρα, το χώρο του κάνει τρομακτική ζημιά οι αριστεροί που μπήκαν μέσα. Ναι. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η αναρχία δεν διαβάζω βιβλία, ας πούμε. Είναι mentality, ας πούμε. Ναι. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να είχα μπει σε ένα αριστερό κόμμα, ας πούμε, ή σε ένα ιεραρχικό. Είναι έξατα κύτταρά μου. Αν υποθέσουμε ότι φταίνε, ας πούμε, οι αριστεροί που μπήκαν στον αναρχικό χώρο, όταν μου είχατε πει ότι. Βέβαια, μην το δούμε μηχανιστικά. Οι καλοί και οι κακοί, έτσι. Έχουν ευθύνη και οι άλλοι που. Αυτό ήθελα να πω, ότι εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, ευθύνη. Φυσικά, φυσικά. Όπως και ο λαός δεν φταίει ο κακός Σαμαράς ή ο κακός Κουβέλης. Φταίει και ο λαός που ψηφίζει. Φταίει ο λαός, φυσικά. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι ευθύνες, ας πούμε, των αναρχικών για την όποια πορεία του χώρου ή για την κατάστασή του τώρα? Καλή ή κακή δεν έχει σημασία πως την κρίνει ο καθένας. Απλά λέω, επειδή είπαμε για τους αριστερούς, είπατε, και επειδή και εμείς έχουμε ευθύνες προφανώς. Ναι, είναι μια μακρόπνοη πάντως πολύχρονη επιρροή που τώρα δεν μπορεί να μην πολύ φαίνεται σε διάφορα επίπεδα, αλλά έχει περάσει. Ναι. Ένα παράδειγμα. Κάποτε πέρασε από κάποιους που υποτίθεται θα κάνει κάτι οργανωμένο μέσα στο εγώ ότι ο καλός αναρχικός είναι ο ποινικός. Εγώ το θεωρώ διαστρέβλωση, πέρα της αντιφατικότητας και πολύ πρόστιχο. Ένας ποινικός μπορεί να είναι αναρχικός. Κάθε αναρχικός δεν είναι ποινικός, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, περάσαν τέτοια πράγματα που δημιούργησαν πρόβλημα. Ναι. Και ξέρεις, οι πιτσιρικάδες, επειδή είναι, βράζει το αίμα τους, είναι πολύ φυσικό να θέλουν να ξεφύγουν από ένα λούκι καθιερωμένο, οπότε κάτι τέτοιες ιδέες είναι ότι πρέπει. Είναι ευπρόσδεκτες. Αυτές βέβαια δεν πέρασαν από αναρχικούς, πάλι το επαναλαμβάνω, και αυτό ακόμα πέρασε από μεταλλαγμένους αριστεριστές και αριστερούς, έτσι. Ναι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι ίντριγκες που έχουν γίνει μέσα στον χώρο κατά καιρούς προέρχονται από τους ίδιους ανθρώπους. Εννοώ όχι σαν πρόσωπα, ως ιδεολογικές καταβολές. Αυτοί κάναν τις χαρτιδολογίες, τους πράκτορες,
Όλα αυτά, όλο τον αριστερισμό τον φέρανε και σε χειρότερη πολυμορφία, ας πούμε έτσι. Τις σύντριγγες των ιεραρχικών οργανώσεων τις φέρανε εδώ μέσα. Συκοφαντίες και διάφορα τέτοια πράγματα. Nice. Που δεν προήλθαν από κανέναν σου γένεις αναρχικός, κανένας ούτε ένας δεν υπάρχει που να φτιάξε τέτοια συστήματα, ας πούμε. Είναι όλα από πρώην αριστερούς. Ωραία. Και ξέρεις, παίζει και η προσωπική. Δηλαδή, αν κάποιος σου έχει εμπιστοσύνη, σε θεωρεί αγωνιστή ή έτσι, σε πιστεύει κιόλας. Που εσύ μπορεί να είσαι αγωνιστικός, αλλά εσύ μπορεί να έχεις άλλη, στο back thoughts, ας πούμε. Να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Ή να... Όχι, δεν είσαι απατεώνας, κατάλαβες. Κατάλαβα. Εσύ να νομίζω ότι είσαι αναρχικός και εσύ να είσαι αριστεριστής. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι χτες ήμουνα και σήμερα από αριστεριστής τες, δηλαδή ιεραρχικός, την άλλη μέρα έγινε αναρχικός, δεν είναι έτσι. Μαγαζί, ανοιχτό, κλειστό. Αν διαμορφώσει η ιεραρχική νοοτροπία, είναι δύσκολο να την αποβάλεις. Εξού κυρίσει, once a Stalinist, always a Stalinist. Ο αναρχικός είναι πάντα, ο σταλινικός είναι πάντα σταλινικός. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια, μιλώντας ιστορικά, για τις εξεγέρσεις του χημείου του 85 και του πολυτεχνείου του 95, πόσο σημαντικά γεγονότα πιστεύετε ότι είναι, γιατί, και αν άφησαν κάποια παρακαταθήκη. Καταρχήν μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα ήταν ένας μεικτός κόσμος ανθρώπων, δηλαδή μισοαναρχική, μισοφρικιά, μισοπερίεργη στο χημείο, έτσι ξεγερμένη βέβαια, και μέσα στα πλαίσια του χώρου ήταν. Το Πολυτεχνείο ήταν πιο κινηματικό. Ναι. Και σαν μαζικότητα και από ιδεολογικής άποψη, ας πούμε. Ήταν πιο μαζικό και πιο ομοιογενές. Στο χημείο ήταν λίγο ετερόκλητο. Μικρό σε αριθμό, πιστεύω ότι γίνεται κάτι αφήνει. Να. Δεν μπορώ να σταθμίσω το μέγεθος, αλλά οπωσδήποτε κάτι αφήνει. Και υπάρχει και μια διαφορά. Το χημείο ήταν πιο αυθόρμητο, το άλλο ήταν πιο τεχνητό. Με την έννοια ήταν πάλι ένα κολπάκι. Έγινε μια... Να σου δώσω να καταλάβεις, πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Ετοιμαζόταν να γίνουν μεγάλες απεργίες. Ναι. Ας πούμε, την άλλη είμαστε στην Πέμπτη Παρασκευή, έτσι, η Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα ετοιμάζονται μεγάλες απεργίες στα αεροστάσια. Το κράτος τι κάνει λοιπόν, κάνει μια επίθεση. Παράδειγμα, Παρασκευή με χτυπάνε εμένα οι φασίστες, έτσι. Μου κάψανε ένα μέρος, ρίξανε μολότοφ. Σάββατο πρωί σκοτώνουν τον Καλτεζά. Προκαλούν λοιπόν αυτό το πράγμα, αρχινάνε, κατεβαίνουμε εμείς, γίνεται κόλαση σταδίου, καίγονται πάντα. Εν πάση περιπτώσει, προχωράει, γίνει το χημείο. Είναι η πρώτη φορά που καταστηματάρχες καταγγέλνουν ότι με ατζίδες, οι αστυνομικοί, με πολιτικά σπάνε βιτρίνες. Φυσικά οι απεργίες δεν γίνανε έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι ήταν στημένο. Αυτό εννοείται. Για να οθηθεί, ας πούμε, δηλαδή, ο χώρος. Από το χώρο γνήσιο, αλλά ήταν σε εξοδίσανε. Ναι. Ξέραν ότι αν φάνε αυτό, ναι, θα γίνει αυτό. Ναι. Οπότε θα σταθεί αυτό το γεγονός. Πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Αλέξη. Δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν στημένο. Ναι. Βέβαια δεν θυμάμαι τότε αν ήταν να γίνει κάτι. Εννοείται με όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνονταν κτλ. Ότι θέλουν να στρέψουν την προσοχή του κόσμου αλλού, ας πούμε. Ναι. Και ξέρεις, χρειάζεται και ασφαλιστικές δικλείδες στο σύστημα και βαλβίδες εκτόνωσης. Ναι. Όταν κάτι διωγγώνεται υπόγεια και το αντιλαμβάνονται, δημιουργούν μια κατάσταση να εκτονωθεί, ας πούμε. Στο πολιτικό επίπεδο είναι βρες αυτούς τους αλήθεους συνδικαλιστές, ας πούμε. Τι κάνανε, δεκάδες απεργίες, 24 ώρες, ολιγόρες, μέχρι που τσακίσαν τον κόσμο. Ναι. Τον αποθαρρύνουν, σου λέει δεν γίνεται τίποτα και τώρα δεν βγαίνει κανένα. Είδες τι έντεχνα στημένα. Ναι. Είχατε πει στην προηγούμενη κουβέντα ότι μπορεί να είναι βία, η βία των αναρχικών εννοούσατε, η οποία απαντά στη βία, που σημαίνει άμυνα, δεν είναι βία. Και θέλω να ρωτήσω, η εγχώρια εντός ή εκτός εισαγωγικών τρομοκρατία και το ένοπλο εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο της άμυνας, της νόμιμης αντιβίας? Εδώ είναι λίγο πρόβλημα. Γιατί υπάρχει η πολιτική, η κοινωνική βία και η βία μικροομάδων.
Δεν το κρίνω αξιολογικά. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Το πρόβλημα είναι να μην. Εμένα με ενοχλεί το ότι κάποιοι αυτοδιορίζονται υπερασπιστές της κοινωνίας, λειτουργούν εν ονόματι της κοινωνίας και απαξιώνουν οποιοδήποτε άλλο δεν παίρνει πιστόλι. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι ωραίοι που πήραμε τον πιστόλι, οι άλλοι είναι οι λαπάδες. Αυτό είναι άκυρο για μένα. Δεύτερον, υπάρχει διαφορά να είναι μια δικτατορία που σημαίνει άμεση κατάλυση της οποιασδήποτε έκφρασης νόμης ή απόφασης, έτσι, ή λειτουργίας, και διαφορά μιας ψευτοδημοκρατίας, για δικτατορία είναι και αυτή, αλλά είναι, υπάρχει μια επίφαση. Δηλαδή δεν σου επέβαλε κανένας να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, την ψήφισες. Ναι. Αν ήσουν στη χώρα του Παπαδόπουλου δεν θα ψήφισες, γιατί δεν γινόταν εκλογές, έτσι. Νομίζω ότι νομιμοποιείται πιο πολύ σε μια δικτατορία. Ναι. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον καθένα. Απλώς κρίνω αυτόν που απαξιώνει, ένα. Τα μέσα αγώνα του καθενός είναι σεβαστά. Μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει τον πιστόλι να ρισκάρει το κεφάλι του, είναι σεβαστό για μένα. Αλλά έχω και το δικαίωμα να διαφωνώ, έτσι. Και είναι και ποια λογική έχεις. Δηλαδή, αν νομίζω ότι αυτό προωθεί κάτι, ιστορικά είναι αποτυχημένο. Ναι. Σε όλα τα μήκη και πλάτη δεν είδαμε καμιά ένοπλη ομαδούλα να έχει ρίξει ένα καθεστώς, έτσι πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, είναι πάλι μπαίνουμε στο μεγάλο πρόβλημα, το σε τι αποσκοπείς. Δηλαδή, ας μηδενιστείς τον ενδιαφέρει να καταστραφεί το σύμπαν, έτσι. Εκεί πραγματώνεται στην καταστροφή. Ένας λενινιστής θεωρεί ότι πρέπει να αντικαταστήσει το αστικό κράτος μετά και μετά θα είναι η πανάκια, ας πούμε. Μετά τι ευτυχία στην ανθρωπότητα. Για τον αναρχικό είναι η κοινωνική επανάσταση. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνει μια επανάσταση και να αλλάξουμε τα βατζίδες. Έτσι και να πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι για να αλλάξει τα βατζίδες. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η κοινωνική επανάσταση. Τα αλλάζει όλα. Μάλιστα. Και τα αλλάζει, έτσι. Ή τουλάχιστον προσπαθεί σοβαρά αυτό, να τα αλλάξει. Ας πούμε, υπάρχει μια μυθολογία στο χώρο, το επαναστατικό. Δηλαδή, επαναστατικό είναι ότι έχει κουμπούρι. Ναι, εγώ διαφωνώ. Γιατί μπορεί να συναισθηματικά, ας πούμε, με την ΕΤΑ να πω είναι καταπιεζόμενη, αλλά δεν ταυτίζω μαζί της. Ούτε θα πω τον αναρχικό που πήρε πιστόλι με τον ΕΤΑ που είναι εθνικιστής ότι είναι το ίδιο πράγμα. Σε πολλούς υπάρχει αυτή η αντίληψη. Όποιος έχει πιστόλι και χτυπάει το αστικό κράτος είναι επαναστάτης. Για μένα δεν είναι. Η Μπριγκάτε Ρώσεν, παραδείγματος, που για πολλούς είναι επαναστάτες, για μένα δεν είναι επαναστάτες. Θα αντικαταστήσουν, τι θα κάνουν, στην καλύτερη περίπτωση να ρίξουν το αστικό κράτος και να κάνουν ένα σταλινικό κράτος. Και λοιπόν, τι σχέση έχει αυτό με τον αναρχισμό, με μια κοινωνία ελεύθερη, ας πούμε. Ελεύθερον ανθρώπο χωρίς τάξη και χωρίς κυριαρχία. Ναι. Βλέπεις, είναι οι φιλοσοφικές σου απαρχές και τοποθετήσεις. Ναι. Δυστυχώς για μερικούς από τον χώρο τα έχουν μπλέξει. Ναι. Ο κοινός παρονομάζει τον πιστόλι. Τώρα αν είναι εθνικιστής ή αν είναι αριστεριστής ή αν είναι, δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Το ονομάζουν επανάσταση. Ωραία. Αναφερθήκατε στην προηγούμενη συζήτησή μας στο βιβλίο του Wilhelm Reich, «Ο μαύρος και ο κόκκινος φασισμός», λέγοντας επιλέξει ότι προκάλεσε συζητήσεις διότι έχει άμεση σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα και διότι ένα φαινόμενο σαν το φασιστικό, το οποίο εμφανίζεται ιστορικά με διάφορες μορφές, είναι ο μόνος που το ανέλησε σε όλο του το εύρος. Όλες οι άλλες ερμηνείες είναι μερικές. Μπορείτε να μου πείτε μερικά πράγματα για την ανάλυση του Reich γύρω από το φασισμό? Βασικά. Υπάρχουν δύο ανάλυσεις δυστυχώς. Ναι. Η πολιτική και η ανάλυση Reich. Η πολιτική ποια είναι? Ότι ήταν ατέλεια της σοσιαλδημοκρατίας, ότι το κεφάλαιο κάνει επίθεση, ότι είναι η λύση του αυτή, ότι ο φασισμός είναι η άλλη όψη αστικής, θα το πει σωστή η πολιτική, αλλά είναι μισή. Ο Reich έπιασε την ουσία του θέματος. Πώς ένας λαός που θέλει να είναι ελεύθερος επιλέγει ένα τύρανο. Γιατί μην ξεχνάμε, από το Χίτλερ, έτσι, που είναι ο στρατιωτικός φασισμός, μέχρι το σημερινό τον ελληνικό φασισμό της Ραβάτας, έτσι, άλλο παραμύθι εδώ πέρα. Βρήκαμε τη Χρυσή Αυγή για να στρέψουμε όλο τον κόσμο προς τον έτσι. Μα δεν είναι ο έτσι μόνο φασίστας, φασίστας είναι και ο φασίστας με τη γραβάτα. Αυτός που κατά παράβαση συντάγματος νόμων βγάζει αναγκαστικά διατάγματα σαν χούντα. Καταδικάζει σε εξόντωση ένα λαό. Έτσι, αδιαφορώντας για τους γέρους, είναι ένας κοινωνικός δαρβινισμός. Αυτό δεν είναι φασισμός. Ούτε ο Χίτλερ δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Ούτε ο Χίτλερ δεν το έκανε. Και όμως έχουν πέσει όλοι οι αριστερά και ο χώρος ακόμα στο Λούκι του έτσι. Μα ο έτσι είναι μια μορφή του φασισμού. Και δεν κυβερνάει αυτός.
Κυβερνάει ο φασίστας με τη γραβάτα, ας πούμε. Αυτό αναλύει ο Ράιχ. Ο Ράιχ ανέλησε το βαθύ, γιατί έκανε μια ανάλυση από, και από μαρξιστική σκοπιά και από ψυχολογική και ιστορική και εθνολογική. Ήταν μια πλήρης ερμηνεία. Δεν άφηνε ίντσα άκαινη. Και δίνει το κυριότερο. Πώς κάποιοι που θέλουν, ένας λαός που θέλει την ελευθερία, του ψηφίζει ένα τύρανο. Κανένα Σαμαράς δεν ήρθε με τα τάγκς. Κανένα Χίτλερ δεν ήρθε με τα τάγκς. Τώρα, αν σοκαριστεί κάποιο που βάζει το Χίτλερ με το Σαμαρά, ας πρόσεχε. Δεν έχει καταλάβει το βάθος των πραγμάτων. Πάντως, κανείς δεν επευλήθη με τα τάγκς. Δεν είναι Παπαδόπουλοι. Το Χίτλερ τον ψηφίσανε. Το Σαμαρά τον ψηφίζουν. Οπότε ανέλησε το βάθος. Πώς γίνεται ένας λαός που θέλει την ελευθερία του να ψηφίσει ένα τύρανο? Πώς στην Ελλάδα, ας το μεταφράσω με ελληνικούς όρους, πώς ένας λαός που το 80% εναντίον των μνημονίων ψηφίζει μνημόνιο? Αυτό εξετάζει ο Ράιχ. Ναι. Ωραία. Και στην προηγούμενη συζήτηση και σε αυτήν που κάνουμε σήμερα, μου είχατε πει για τον Κροπότκιν ότι το θεωρείτε τον πλέον ολοκληρωμένο, ας πούμε, αναρχικό, γιατί έθεσε... Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Κατά τη γνώμη σας, ναι. Ναι, βέβαια. Έθεσε τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και την ηθική. Ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή το θέμα για την ηθική που έθεσε, που θέσατε σε σχέση με τον Κροπότκιν και που είχε θέσει και ο ίδιος με το βιβλίο του, την αναρχική ηθική, έτσι. Να μου πείτε ποιο είναι το περιεχόμενο της αναρχικής ηθικής καταρχήν. Θα σου πω τον ορισμό του Κροπότκιν. Μην κάνεις στους άλλους ότι δεν θα ήθελες να σου, κάνω σε σένα υπό τις ίδιες συνθήκες. Έτσι σαν ρετσέτα. Ναι, σχηματικά. Η ηθική είναι αυτό προηγουμένως που είπα βασικά. Η ηθική είναι η ηθική της ελευθερίας. Δυστυχώς στον χώρο το έχουν πάρει μονοσήμαντα ότι η ηθική είναι αστική. Πολύ μεγάλο λάθος να το χαρίζεις, ας πούμε. Ναι. Η ηθική τι είναι? Ένας άγραφος νόμος που ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ ανθρώπων. Αλλιώς είσαι ζούγκλα. Ναι. Αυτό κατά πόσο και πιστεύετε? Ποια είναι? Συντροφικότητα, αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη. Αυτό κατά πόσο πιστεύετε αυτή η απεμπόληση της ηθικής, ότι έχει επηρεάσει πάρα το χώρο? Πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Διότι χωρίς να το καταλάβουν, νομίζοντας ότι είναι αστική, την απεμπολούνε και ξαφνικά παίζουν στο γήπεδο του αντιπάλου. Έχεις χάσει. Όταν παίζεις στο γήπεδο του αντιπάλου, είναι πιο ικανός από εσένα. Είσαι ερασιτέχνης. Οι άλλοι είναι επαγγελματίες, δολοφόνοι. Ναι. Και εκμεταλλευτές. Εσύ είσαι ερασιτέχνης, το χάσεις το παιχνίδι. Άρα υπάρχουν, βλέπετε, ας πούμε, εσείς σημάδια παραβίασης αυτής της ηθικής? Ναι, βέβαια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ δεν κατανοώ. Έχω χαρίσει χιλιάδες βιβλία, ας πούμε. Έτσι, σε ό,τι γίνει, σε φυλακισμένους, σε... Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι οι ατομικές και σε κοινωνικές, δηλαδή στέκια, χρόνια. Τώρα χιλιάδες βιβλία έχω δώσει. Γίνομαι έξω φερνών όταν ακούω ότι πάνε και κλέβουν. Έξω φερνών γίνομαι, ας πούμε. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δημιουργείται μια βιβλιοθήκη δανειστική, έτσι. Ανεξάρτητα αν εγώ τα χάρισα ή όχι, δεν έχει καμιά σημασία. Είσαι στην ομάδα σου, κάνεις μια βιβλιοθήκη και πας και κλέβεις από τους υποθέμενους συντρόφους σου, ας πούμε. Γιατί το κάνεις, ιδιοκτήτης είσαι? Αφού είναι κοινό, δεν πληρώνεις, είναι προσκυνή αυτή. Σε πληροφορώ, ειδικά παλαιότερα, παρότι ήταν καλύτερα πολιτικά δεδομένα, όπου γινόταν σκηνά τα κλέβανε. Δεκάδες άνθρωποι κλέβανε σε όλα τα μήκη και πλάτη. Μάλιστα. Όπως θα ήταν και πολύ δειλία και αναδρία να έρθει να κλέψει κάποιος εμένα, έτσι, που ξέρει απριόρι ότι για να το καταλάβω και να τον πιάσω δεν πρόκειται να πάω στην αστυνομία, ξυπακούεται αυτό το πράγμα. Ενώ φοβάται να πάει στο μεγάλο, έτσι, στο μεγάλο με τον κίνδυνο θα τον πάνε. Είδες τη ανδρία και ηρωισμός. Ναι. Εκ του ασφαλούς. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε τη ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου, αν θεωρείτε κάτι περισσότερο θετικό ή αρνητικό και αν θα μπορούσε να παίξει ρόλο και στα θέματα που μας απασχολούν, ας πούμε, στην πολιτική. Στην πολιτική έχω πολύ αιρετική άποψη για το διαδίκτυο. Ναι. Εγώ βασικά είμαι εναντίον. Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο μαύρο-άσπρο. Σωστά. Όπως μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, δηλαδή στο επίπεδο επικοινωνίας, ταυτόχρονα κάνει και πολλά κακά. Πρώτον, ας το πάρουμε ως εφεύρεση. Ποιος το εφήβρε το διαδίκτυο? Η CIA. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτή την αρχή, λέμε πώς η CIA φτιάχνει ένα, δηλαδή η κατεξοχήν η μυστική υπηρεσία του καθεστώτος, έτσι, πώς φτιάχνει κάτι
Για ποιο λόγο το κάνει? Θα μου πεις μονοσήματα κακά? Όχι βέβαια. Γιατί υπάρχει επικοινωνία, μαθαίνεις, επικοινωνείς με άλλες χώρες, αυξάνει την επικοινωνία, ας πούμε. Ναι. Καθιστά, ας πούμε, και μια εξέγερση πιθανώς ευκολότερη, κατάλαβες. Ναι. Ταυτόχρονα δημιουργεί άλλα προβλήματα όμως. Σε εθίζει να είσαι σε έναν κόσμο τεχνητής επικοινωνίας, χάνεται η επαφή, η face to face, η άμεση επικοινωνία, όπως τα κινητά και όλα αυτά τα πράγματα, τα περίεργα, ας πούμε. Χάνεται η άμεση επικοινωνία που νομίζω είναι σε μια. Ταυτόχρονα δημιουργεί μια νοοτροπία άλλη. Μπαίνει σε μια εικονική πραγματικότητα και δημιουργεί μια άλλη ψυχοσύνθεση. Δηλαδή. Πέρα από το τεχνικό, το αν έχει σηματινή επικοινωνία, άμα στο κατεβάσουν το διακόπτη παραλύει, έτσι χάθηκε το πάντα. Ναι. Δημιουργεί μια άλλη αντίληψη. Μπαίνει σε ένα τεχνητό κόσμο. Πρέπει να είσαι δηλαδή πολύ έτοιμο από πριν, και γι' αυτό το κάνανε. Δεν είναι να καταστρέψουν του νεολαίου, α πούμε, και να του εξαρτήσουν. Είναι κάτι άλλο. Να είσαι μεγάλο, να έχει διαμορφώσει αντίληψη, μόρφωση, θέσει πολιτικέ και αν το χρησιμοποιήσει. Εκεί είναι τεχνικό. Ναι. Αλλά στου μικρού νηστεύω ότι κάνει ζημιά. Ως προς το γνωσιολογικό μέρος, πιστεύω ότι είναι αστείο δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ενώ έχουν τα πάντα τη γνώση, ενώ εμείς ξεκινήσαμε με 5 βιβλία ή ψάχνοντας, και τώρα είναι πιο αμόρφωτοι και πιο τρελαμένοι από πριν, ενώ έχουν όλη την πληροφορία στα χέρια τους. Που αυτό είναι ένα σοβαρό επιχείρημα κατά. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι μαύρο-άσπρο. Η γενική κατάρρευση της παραδοσιακής αριστεράς, συμπεριλαμβανομένης και της σοσιαλδημοκρατίας, προσφέρει μια ευκαιρία ώστε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μιας αναρχικής κομμουνιστικής τάσης, συνεκτικής, ανάμεσα στους ανθρώπους. Θέλω να ρωτήσω αν πρέπει να γίνουν βήματα και ποια, δεδομένων των συνθήκων και της συγκυρίας. Φυσικά μία είναι η απάντηση, οργανωτική. Ναι. Αυτό που μου σε μια οργανωμένη δηλαδή. Επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου δεν μπορεί να απαντήσει παρά μόνο οργανωμένα. Ατομικά δεν γίνεται. Φυσικά εσύ μπορεί να κάνεις τις μικρές σου επαναστάσεις και τις μικρές σου κινήσεις και σε ατομικό επίπεδο. Το παραδειγματικό μετράει πάρα πολύ. Ναι. Το παράδειγμα μετράει πολύ περισσότερο από τις θεωρίες, αλλά πρέπει να είσαι συνεπής. Και δεν πρέπει να πεις στο γήπεδο του αντιπάλου. Αν πεις στο γήπεδο, το χάσεις το παιχνίδι. Ναι. Ας πούμε το μιλιταριστικό είναι λάθος. Ναι. Σε κάποιες στιγμές θα μπορούσε να ήταν πολύ ωφέλιμο. Αλλά γενικά, αόριστα και αχρονικά, είναι αυτοκαταστροφικό. Μάλιστα. Θα τελειώσω τώρα με τα εκδοτικά, με τρεις ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν άρχισατε τις εκδόσεις κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, πώς αντιμετωπιστήκατε τα πρώτα χρόνια από τον κόσμο και αν είχατε τυχόν προβλήματα με τις κρατικές αρχές ή με φασίστες. Όταν ξεκινήσαμε στη μεταπολίτευση δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή το να βγάσει ένα βιβλίο δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Εξαρτάται ποιος το βγάζει όμως το βιβλίο. Ναι. Δηλαδή αν το έβγαζε ο Καστανιώτης δεν είχε κανένα πρόβλημα. Για μένα υπήρχε πρόβλημα. Ακόμα και το ίδιο βιβλίο, ναι. Το ίδιο περιεχομένο. Γιατί φυσικά το ίδιο. Βεβαίως και δεν είναι τυχαίο έτσι, ότι οι εμπορικοί εκδότες δεν έχουν βγάλει συστηματικά ας πούμε, αναρχικά βιβλία. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Εφόσον το σκοπό σου είναι το κέρδος, δεν θα βγάλουν κάτι που έχει μικρό κοινό, άρα πουλάνε λίγα. Έτσι, ο έμπορος είναι με στη μεγιστοποίηση του κέρδους, δεν είναι. Ναι. Άρα εξ αντικειμένου δεν θα μπορούσε να γίνει. Μπορεί να βγάλει κάποιος εμπορικός, ας πούμε, έβγαλε και 5 αναρχικά. Εκεί ήταν, δεν έβγαλε 6 ούτε 7. Ναι. Μέσα τα άλλα. Και δεν έχει γίνει πουθενά στον πλανήτη, λέει το πράγμα. Ως προς το θέμα κράτους. Δεν υπήρχε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν έχουν τη δημοκρατική επίφαση, έτσι. Mm. Όταν η δικτατορία του κεφαλαίου γίνεται δημοκρατία του κεφαλαίου, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, έτσι. Και όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερη όξυνση. Mm. Περισσότερο τους ενδιαφέραν σε κάποια έντυπα που είχαν κάποια εξτρεμιστικά θέματα να χτυπήσουν τέτοια. Στα βιβλία φοβόντουσαν και λιγάκι να θέλουν να διατηρούν και την επίφαση δημοκρατικότητας. Mm. Βεβαίως από εκεί αρχίζει το υπόγειο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή. Οι μυστικές υπηρεσίες, οι φασίστες, πώς σε υπονομεύουν, αν σε χτυπάνε και τέτοια. Απ' την άποψη του κόσμου ήταν θετική η άποψη, γιατί έτσι όταν παρουσιάζεις κάποιες ιδέες, έτσι επίσης είναι αληθινές, ακουμπάνε τον κόσμο. Να. Και δεν είναι η ξύλινη γλώσσα της αριστεράς, έτσι. Παράδειγμα, είχα βγάλει την Παρισινή Κομμούνα και την ιδέα του κράτους του Μπακούνι, ας πούμε τον πρώτο Μπακούνι στην Ελλάδα, στην εποχή της Χούντας. Είχε τρομακτική επιτυχία.
το πέραν και οι κομμουνιστές, ας πούμε, οι κλασικοί και το πουλάγαν. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν είχα πείρα από τέτοια πράγματα. Την επιθυμία μας, βγάλαμε μια ομάδα ανθρώπων, καμιά αναρχική ομάδα και το βγάλαμε μαζί. Αυτό ήταν, δεν ήταν. Ούτε είχα πείρα, ούτε είχα σκοπό. Μετά μου γεννήθηκε η ιδέα ότι. Μπορώ να το συνεχίσω. Ότι μπορώ να το συνεχίσω, αλλά μετά από χρόνια δεν είχα και λεφτά βέβαια. Ρεφενές ήταν το βιβλίο, άνεργος ήμουνα, δεν είχα οικονομική επιφάνεια εγώ. Τώρα, ως προς το δεύτερο, το κρατικό. Και τους φασίστες. Το κράτος με χτύπησε μέσω των φασίστων, δεν με χτύπησε μέσα. Δηλαδή με έχουν χτυπήσει δύο φορές, μία στο παλιό μαγαζί που είχα συζοδόγου πηγής και μία εδώ. Είναι έμεση. Φυσικά με απειλές πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, για πράγματα, ας πούμε, να είχαμε οργανώσει με την Κατερίνα τη Γόγου και με άλλους συντρόφους μια συναυλία ενάντια στην κρατική καταστολή, με απειλήσαν άμεσα από την ασφάλεια. Επώνυμα, υποδιοικήτες ασφαλείας, δεν θα την κάνω στην αυτή, θα την κάνω, λέω. Δεν μπορούμε. Εμείς έχουμε αναλάβει ευθύνη απέναντι στον κόσμο και είναι για ένα σκοπό. Θα σε πιάσουμε, θα σου κάνουμε, θα σου δείξουμε. Λέω, παιδιά, ζωοδόχου ποιείς 17, είμαι 10 μέλα, τα με πιάστε. Το κάναμε, έγινε. Και ήταν και πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ο χώρος είχε καταρρεύσει. Ανασυγκρότητα ήταν μια μεγάλη, έδωσε μια όση τότε και αναγεννήθηκε ο χώρος τότε, μια πολύ μεγάλη και μαζική εκδήλωση. Από τότε όμως με βάλανε στο στόχαστρο πρακτικά, δηλαδή. Όχι πια θεωρητικά και με χτυπήσανε. Μάλιστα. Κατά καιρούς έχετε εκδώσει, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό τώρα, και μία, ας πούμε, καθαρά αναρχικά βιβλία, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν καθαρά, τέλος πάντων. Όπως, ας πούμε, οι συνωμότες του Μάρξ, οι πέντε κομμουνισμοί του Μαρτινέ και άλλα. Τι σας οδήγησε σε αυτές τις εκδόσεις? Καταρχήν, έχω βγάλει και πιο τυπικά άσχετα βιβλία. Δηλαδή, το είχα πει και την άλλη φορά, ότι ο στόχος μου ήταν να δώσω σε κάποιους ανθρώπους να αναπτυχθεί το πνεύμα τους. Να μην ούτε μονοκόμματα πολιτικά, γιατί η σύγχρονη πραγματικότητα είναι πολύ σύνθετη για να μπορούμε να αναλύσουμε ένα εργαλείο. Φυσικά. Το κυρίαρχο είναι η εναρχική κριτική για τη θεωρία και για την εξουσία και το κράτος που είναι εκεί, οπωσδήποτε εκεί μεταυτισμένος με αυτήν. Αλλά υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Ο μαρξισμός για να αναλύσει οικονομικά, όχι με τη θρησκευτική έννοια που έχουν οι μαρξιστές-ελληνιστές, αλλά ως εργαλείο. Η ψυχανάλυση, η επαναστατική ψυχανάλυση, κυρίως του Ράιχ, ας πούμε, είναι εργαλείο ανάλυσης πραγματικότητας. Ο Μάρξ, παραδείγματος χάρη, αν είχε το εργαλείο της ψυχανάλυσης, θα είχε γράψει άλλα πράγματα. Δεν θα γράφει αυτά μόνο. Στο βαθμό αυτό λοιπόν προσπάθησα να είναι κάπως ας πούμε και ποίηματα. Αν τα δεις τυπικά κάποια δεν φαίνονται, είναι πολιτικά όμως, βαθύτερα πολιτικά. Στο μέτρο αυτό έβγαλα και άλλα βιβλία που δεν ήταν ορθόδοξα αναρχικά ή καθαρά γιατί θεώρησα ότι κάτι λένε. Ας πούμε τα πρώτα κείμενα του Μάρξ τα φιλοσοφικά είναι αριστουργήματα. Δεν είναι μέσα στον οικονομισμό που προχώρησε μετά και είναι ούτε ας πούμε με ευρία έννοια και εντός εισαγωγικών κομματικά ας πούμε. Ήτανε πολύ σημαντικά έργα τα πρώτα του. Και στο μέτρο αυτό θα βγάλω και άλλα μερικά, ας πούμε. Όχι πολλά, αλλά κάποια παλιά του φιλοσοφικά. Ως προς το Μαρτινέ είναι μια τρομακτική συμβολή, γιατί ο άνθρωπος ήταν παλαιός κομμουνιστής, μετά μπήκε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας, το οποίο ήταν το μόνο που ήταν υπέρ του Μάη 68, και η κριτική του είναι καθαρά αντιεξουσιαστική. Δεν νομίζω θα. Βεβαίως κρίνει από μαρξιστική σκοπιά και εκεί είναι το η ουσία. Ότι καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα μια αναρχική κριτική από διαφορετική αφετηρία, που είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό το πνεύμα δηλαδή και κάποια βιβλία τα οποία δεν είναι καθαρά αναρχικά. Ωραία. Ξέρετε ποιο είναι το πλέον πολύ διατιθέμενο βιβλίο των εκδόσεων σας μέχρι σήμερα? Νομίζω το αίσθητο του θανάτου. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα και μια τελευταία ερώτηση. Μάλλον μου την είχε πει κάποιος φίλος. Επειδή έχετε γνωρίσει διάφορους ανθρώπους εδώ, ήθελα να μου πείτε, ας πούμε, πώς είδατε εσείς, και επειδή αναφερθήκατε και εσείς στη Γόγου, ξέρω και τα λοιπά, τη Γόγου, το Σιδηρόπουλο, τον Άσημο, πώς ήταν τα πράγματα τότε, πώς τους είχατε ο Σιδηρόπουλος δει? Δεν ήταν αναρχικός. Ναι, ναι. Ήταν μια μορφή, φίλος ήταν, αλλά δεν ήταν αναρχικός. Ήταν. Ναι. Δεν μπορεί να, όταν είσαι σε τζάνκι, δεν μπορεί να είσαι αναρχικός. Ναι. Έτσι, εξαρτημένος και αναρχία είναι δύο αντιφατικές έννοιες. Ναι. Καλό άτομο ήταν πάντως. Δηλαδή και σε συναυλία που κάναμε ήρθε δωρεάν, ας πούμε, δεν ήθελε λεφτά, ήταν ωραίος. Η Κατερίνα είναι κάτι άλλο. Η Κατερίνα ήταν συντρόφισσα, ήταν φίλη, ήταν άλλο πράγμα. Μάλιστα. Ο Νικόλας πάλι όταν ήταν καλά,
ήταν σύντροφος. Ναι. Μπορεί να ξεκίνησε και αυτός από τροτσκιστής ή έτσι να έχει τα δικά του παραμύθια. Βασικά λόγω ακριβώς ότι ξεκίνησε και από τροτσκιστής δεν τα έχει χωνέψει και πολύ τα πράγματα. Τον είχε δει λίγο ιδεαλιστικά την αναρχία και γι' αυτό κατέρευσε κάποια στιγμή, ας πούμε. Ναι. Και πολιτικά η επανάσταση αποδείχθηκε ένα όνειρο σε τραγούδια ναι, ναι, και διάφορα άλλα. Ενώ ήταν άλλα κομμούνες και τέτοια. Ξανικά από τις κομμούνες πάμε στο επανάσταση αποδείχθηκε ένα όνειρο. Το έβλεπε λίγο ιδεαλιστικά, ας πούμε, παρότι ήταν, είχε μαρξιστικές καταβολές. Αλλά ήταν έντιμο άτομο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Κι εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.